συστήνει ανεπιφύλακτα, αλλά στο συστήνει και ο γιατρός της κάθε μίας που μπορεί να αποφασίσει να το κάνει. Γιατί κάθε περίπτωση, εγώ θα το ξαναπώ, γιατί το λένε οι γιατροί, δεν είμαι γιατρός, αλλά πάντα λένε οι γιατροί, κάθε μάνα ξεχωριστή περίπτωση. Κάθε εγκυμοσύνη διαφορετική περίπτωση. Η ίδια γυναίκα δεν έχει ποτέ την ίδια ακριβώς εγκυμοσύνη. Λοιπόν, ας βάζουμε και την επιστήμη κοντά. Ωραία είναι. Μακάρι να μπορούν και όσοι μπορούν, ας το κάνουν. Αρκεί να το επιτρέπει ο γιατρός τους. Τώρα που πεις γι' αυτό. Δράτουμε τη ευκαιρία να πω κάτι που εδώ και μέρες ήθελα να σα πω στην εκπομπή. Ξέρω ότι εσένα δεν σε αρέσουν αυτά να στα λέω. Είμαι έγκυος. Αλλά εγώ θα τα πω. Πήγα χτες. Πήγα ψέματα, μην λέω ψέματα. Πήγα πριν από 5-6 μέρες. Στο Χαλάνδρι, σε ένα μαγαζί με σοκολατάκια. Ναι. Με τα διάφορα. Και ήταν εκεί μια κυρία, η Ειρήνη. Η οποία μου λέει: θέλω μία χάρη από σένα και πάρε όσα σοκολατάκια θέλει free. Θέλω να πεις ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ελένη Μενεγάκη. Για ποιο πράγμα? Γιατί πριν από 2-3 χρόνια είχες καλέσει εδώ στην εκπομπή κάποιο γιατρό που μιλούσε για εξωσωματική γονιμοποίηση κλπ. Και έστειλε μήνυμα αυτή η κυρία, προσπαθούσε να κάνει παιδί για πολύ καιρό. Και δεν τα κατάφερνε. Είδε τον γιατρό λοιπόν στην εκπομπή σου και έστειλε ένα mail στην εκπομπή και είπε πώς θα μπορούσα να επικοινωνήσω με αυτόν τον γιατρό και αν όντως είναι ένας γιατρός που μπορεί να με βοηθήσει κλπ. Και η Ελένη Μενεγάκη, κυρίες και κύριοι, δεν έμπειρε στο mail. Την πήρε προσωπικά τηλέφωνο, της λέει: Γεια σας, σταμάτα εσύ. Είμαι η Ελένη. Πώς μπορώ να σε βοηθήσω, πες μου τι ακριβώς χρειάζεσαι. Και όχι μόνο τη βοήθησε, μετά από ένα χρόνο κιόλας έκανε το παιδάκι της. Το παιδάκι τώρα είναι 2 ετών. Και εγώ συγκινήθηκα, γιατί μου λέει: Για μένα είναι η Λιακάδα μου. Το φωνάζω Λιακάδα το παιδί. Είναι κάθε μέρα. Ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Δεν ξαναμίλησα με την Ελένη. Έστειλα πολλά μηνύματα μετά στην εκπομπή. Αλλά δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτό το καλό που μου έκανε. Και της λέω: Αυτή είναι η Ελένη Μενεγάκη. Δεν μου κάνει καμία εντύπωση. Γιατί, παιδί, ξέρετε πόσο πολύ όταν μια γυναίκα θέλει να κάνει παιδί, πόσο πολύ είναι μέσα της και δεν βγαίνει ποτέ από το μυαλό της. Και καμιά φορά γίνεται και πόνος, γίνεται καημός, γίνεται πίκρα. Και ίσως όχι μόνο το κομμάτι του γιατρού, γιατί ο γιατρός που μου θύμισε η Ελένη τι ήταν η περίπτωση, ο γιατρός δεν είναι γιατρός που έκανε εξωσωματική. Ήταν γιατρός ο οποίος πήγαινε και σε καθοδηγούσε τι εξετάσεις πρέπει να κάνεις, τι πρέπει να κάνεις για να φτάσεις στην εξωσωματική. Γιατί να, είναι και μια κουβέντα που είχαμε τις προάλλες, δεν θυμάμαι με ποια φίλη μου το έλεγα. Ότι δεν είναι λες ένα πρωί ξυπνάω και λες: Α, θα πάω να κάνω μια εξωσωματική. Πρέπει να κάνεις μια σειρά εξετάσεων για να μην πηγαίνεις, παίρνεις ορμόνες χωρίς λόγο. Δηλαδή, πρώτα να δεις: Μπορείς ή υπάρχει κάτι πρέπει να κάνεις, κάποια επεμβασούλα ή κάτι άλλο χρειάζεται, και μετά να φτάσεις. Όχι, ξεκινάμε και παίρνουμε ορμόνες και μετά λέμε: Για δεν μένω έγκυος, για δεν μένω έγκυος. Όλα έχουν μια σειρά. Καταλαβαίνω την αγωνία των γυναικών όλα να τα κάνουν γρήγορα γιατί το θέλω και δεν μπορώ άλλο να περιμένω. Αλλά καμιά φορά αυτός ο γιατρός ήταν σπουδαίος γιατρός και βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο. Δεν κάνει όμως εξωσωματικές, ναι. Κάνει τις εξετάσεις. Τη βοήθησε πάρα πολύ, αλλά τη βοήθησαν και τα καλά λόγια που της είπες και της άλλαξε την ψυχολογία γιατί είχε απελπιστεί. Παίζει και ρόλο και αυτό. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Έχω δει πολλές γυναίκες και γυναίκες που έχουν φτάσει να μου στείλουν μήνυμα εδώ πολύ αρπαγμένες. Δηλαδή, τύπου μη μιλάτε άλλο για μωρά, δεν μπορώ να κάνω παιδί, με ενοχλείτε, με πονάτε, μη μιλάτε για μωρά. Και αυτές έχω πάρει τηλέφωνο. Και έχουν βρει το δρόμο, τους έχουν κάνει και παιδί. Είναι θέμα ψυχολογίας. Δηλαδή να αισθάνεσαι ότι ρε παιδί μου, όλα μπορούν να γίνουν. Εδώ είμαστε. Φοβάσαι. Σιγά σιγά όλοι μπορούν να τα καταφέρουν. Λοιπόν, ας αλλάξουμε το θέμα. Σε ευχαριστώ και να τους δώσεις πολλά φιλιά. Εγώ ευχαριστώ και χάρηκα πάρα πολύ που τα άκουσα. Θέλω όμως να περάσω.